τα 7 χαρακτηριστικά γεγονότα που έλαβαν χώρα με την Ανάσταση του Χριστού. Θα διαβάσουμε λοιπόν με τη χάρη του Χριστού από τη σελίδα 957 και από το Κάπα κεφάλαιο, από το 20 κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Κάπα κεφάλαιο, 20 κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Μάλλον να διαβάσουμε δύο εδάφια πιο μπροστά, 41 και 42 από το Ιωταθήτα κεφάλαιο από το 19. «Ήτο δεν το τόπο που εσταυρώθη κήπος και το κήπο μνημείων νέων, στο οποίον ουδείς έτη είχε τεθεί». Εκεί λοιπόν έθεσαν τον Ιησούν δια την Παρασκευήν των Ιουδαίων, διότι το πλησίον των μνημείων. Τη δε πρώτη της εβδομάδος, Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται εις το μνημείον το πρωί, ενώ ήτο έτη σκότος και βλέπει τον λίθον σηκωμένον εκ του μνημείου. Τρέχει λοιπόν και έρχεται προς τον Σίμωνα Πέτρο και προς τον άλλον μαθητή, τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς, και λέγει προς αυτούς: «Εσήκωσαν τον Κύριον εκ του μνημείου και δεν εξεύρωμεν που έθεσαν αυτόν». Εξήλθε λοιπόν ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής και ήρχοντο εις το μνημείον έτρεχον δε οι δύο ομού, και άλλος μαθητής προέτρεξε ταχύτερον του Πέτρου και ήλθε πρώτος εις το μνημείον και παρακύψας βλέπει κείμενα τα σάβανα, δεν εισήλθεν όμως μέσα. Έρχεται λοιπόν ο Σίμων ο Πέτρος, ακολουθών αυτών και εισήλθεν εις το μνημείον και θεωρεί τα σάβανα κείμενα και το σουδάριον το οποίο νήτω επί της κεφαλής αυτού κείμενον, ουχή όμως με τα σάβανα, αλλά χωριστά τετυλιγμένον σε ένα τόπον. Τότε λοιπόν εισήλθεν και ο άλλος μαθητής, ο ερθόν πρώτος στο μνημείον, και είδε και επίστευσε, διότι δεν εννοούν έτη την γραφήν ότι πρέπει αυτός να αναστηθεί εκ νεκρών. Ανεχώρησαν λοιπόν πάλιν εις τα ίδια οι μαθητέ. Ήσαν δε η Μαρία, η δε Μαρία ίστα το πλησίον του μνημείου κλαίουσα έξω, ενώ λοιπόν έκλαιεν έκυψεν εις το μνημείον και βλέπει δύο αγγέλους με λευκά, η μάτια καθημένους ένα προς την κεφαλήν και ένα προς τους πόδας όπου έκυτο το σώμα, και λέγουσιν προς αυτήν: «Εκείνη, γίνε τι κλαίεις?» Λέγει προς αυτούς: «Διότι εσήκωσαν τον Κύριόν μου και δεν εξεύρω που έθεσαν αυτόν». Και αφού είπε ταύτα, εστράφει στα οπίσω και θεωρεί τον Ιησούν ιστάμενον και δεν ήξευρε ότι είναι ο Ιησούς. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς: «Γίνε, τι κλαίεις, τι να ζητείς?» Εκείνη νομίζουσα ότι είναι ο Κυπουρός. Λέγει προς αυτόν: «Κύριε, αν εσύ σήκωσα σε αυτόν, υπέμει που έθεσα σε αυτόν και εγώ θέλω σηκώσει αυτόν». Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς: «Μαρία». Εκείνη στραφίσα λέγει προς αυτόν: «Ραβουνί», το οποίο λέγεται διδάσκαλε. Λέει προς αυτήν ο Ιησούς: «Μη μου άπτου, διότι δεν ανέβην έτην προς τον πατέρα μου, αλλά είπαγε προς τους αδελφούς μου και είπε προς αυτούς: Αναβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα σας και Θεό μου και Θεό σας». Έρχεται η Μαρία η Μαγδαληνή και απαγγέλει προς τους μαθητάς ότι είδε τον Κύριον και ότι είπε ταύτα προς αυτήν. Το εσπέρας λοιπόν της εβδομάδος εκείνης, της πρώτης εβδομάδος, ενώ εθύρεσαν και κλεισμένοι όπου οι μαθητές ήσαν συνηγμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων, ήλθεν ο Ιησούς και εστάθη στο μέσον και λέγει προς αυτούς: «Ειρήνη μην», και τούτο υπόν έδειξεν εις αυτούς τα σχήρας και τους πόδας αυτού. Εχάρισαν λοιπόν οι μαθητές οι δόντες των Κύριων. Είπε δε πάλι προς αυτούς ο Ιησούς: «Ειρήνη μην, καθώς με απέστειλε ο Πατήρ και εγώ πέμπω εσάς». Και τούτο υπόν ενεφύσισε και λέγει προς αυτούς: «Λάβετε Πνεύμα Άγιον. Αν τυχόν συγχωρήσετε τα σαμαρτίας, είναι συγκεχωρημένε εις αυτούς. Εάν τυχόν κρατείτε, είναι και κρατημένε». Ο Θωμάς δε εις εκ των 12, ο λεγόμενος δίδυμος, δεν ήτο μετ' αυτόν. Όταν ήλθεν ο Ιησούς, έλεγον λοιπόν προς αυτόν οι άλλοι μαθητές: «Είδομεν τον Κύριον». Ο δε είπε προς αυτούς: «Αν δεν είδω εν τες χερσίν αυτού των τύπων των ύλων, και βάλω το δάχτυλόν μου εις των τύπων των ύλων, και βάλω την χείρα μου εις την πλευράν αυτού, δεν θέλει πιστεύσει». Και μεθημέρας οκτωπάλιν ήσαν έσω οι μαθητές αυτού, και Θωμάς μετ' αυτόν. Έρχεται ο Ιησούς, ενώ εθύρε ήσαν και κλεισμένε, και στάθη στο μέσον και είπε: «Ειρήνη μην». Έπειτα λέγει προς τον Θωμάν: «Φέρε τον δάχτυλόν σου εδώ και δε τα σχήρας μου, και φέρε τη χείρα σου και βάλε στην πλευρά μου, και μη γίνω άπιστος αλλά πιστός». Και απεκρίθη ο Θωμάς και είπε προς αυτόν: «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: «Επειδή με είδες, Θωμά, επίστευσας? Μακάρι όσοι δεν είδον και επίστευσαν. Αμήν». Το πρώτο λοιπόν χαρακτηριστικό της πορείας
για την αποκάλυψη της Ανάστασης του Χριστού στους μαθητάς, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός ανεστημένος στους μαθητάς, διότι δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού ο Πατέρας Ουράνιος θα αναγεννήσει κάθε άνθρωπο που θα πιστεύσει βεβαίως ότι ανεστήθη ο Χριστός και θα ομολογήσει ότι είναι ο Ιησούς η Χριστός, ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων. Όλα ξεκίνησαν την Παρασκευή το απόγευμα, όταν είδαν κάποιες γυναίκες που έθαψαν το σώμα, το πτώμα του Ιησού, και έτσι το Σάββατο που ήταν Αγία Μέρα για τον Ισραήλ παρέμειναν, την Κυριακή λοιπόν τα χαράματα, ξημερώματα, ξεκίνησαν με πρόθεση να λείψουν το σώμα του με έλαιον και μοίρα. Καθώς πήγαιναν, σκέφτονταν, γιατί είχαν δει ότι ήταν κλειστός ο τάφος από έναν βράχο μεγάλο, ποιος θα κυλήσει δι' ημάς των βράχων. Αλλά πριν φτάσουν εκεί, ήδη ένας άγγελος είχε πάει το πρωί και εκύλησε τον βράχο στις 3 η ώρα που έγινε η Ανάσταση του Χριστού και εξήλθε ο Χριστός ανεστημένος ζών. Όχι ότι χρειαζότανε ο Χριστός να εξέλθει από του τόφου την αποκύλυση του βράχου, αλλά η αποκύλυση του βράχου δεν ήταν, και όλα όσα θα ακούσουμε δεν είναι για τον Χριστό, αλλά είναι για τους μαθητάς, για να πιστέψουν. Και έτσι όταν έφτασαν, είδαν ότι ο λίθος ήταν αποκυλισμένος, ήταν μέγα σφόδρα και εισελθούσε εις το μνημείο. Είδον νεανίσκων καθήμενων εις τα δεξιά ενδεδειμένων λευκήν στολήν, και τρόμαξαν. Ο δε νεανίσκος, ο οποίος ήταν ο άγγελος του Κυρίου, είπε προς αυτάς: «Εσείς μην τρομάζετε, διότι εσείς ζητάτε τον Ιησούν τον Ναζωραίο, ο οποίος δεν είναι εδώ, τον εσταυρωμένον Ιησούν, ο οποίος δεν είναι εδώ, αλλά ανεστήθη. Και μπέστε μέσα να δείτε τον τόπο που έθεσαν αυτόν». Και συνεχίζει: «Αλλά υπάγετε και είπατε προς μαθητάς αυτού και προς τον Πέτρον, ότι είναι, ότι υπάγει πρώτερον ημών στην Γαλιλαία, εκεί θέλετε ήδη αυτόν, καθώς είπε προς εσάς». Και οι γυναίκες εξελθούσε ταχαίως, έφυγαν από το μνημείο. Είχε δε εις αυτούς έλθει τρόμος και έκστασης, και δεν είπαν σε κανέναν τίποτα, διότι εφοβούντο. Η Μαρία όμως η Μαγδαληνή, που ήταν ανάμεσα στις γυναίκες, και οι γυναίκες ήταν η Σαλώμη, η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η μητέρα του Κυρίου μας, η μητέρα του Ιακώβου όπως αποκαλείται, τρέχει προς το Σίμωνα Πέτρο μόνη της. Οι άλλες από το φόβο τους δεν είπαν σε κανένα τίποτα. Η Μαρία λοιπόν η Μαγδαληνή, που ήταν η σφόδρα αμαρτωλή γυναίκα και που αγάπησε πολύ τον Χριστό, εκ της οποίας εξέβαλε ο Κύριος 7 δαιμόνια, έτρεξε στους δύο μαθητάς, τον Σίμωνα, τον Πέτρο και τον Ιωάννη. Και εδώ να θυμηθούμε ότι ο Πέτρος ήδη ήταν αυτός ο οποίος είχε αρνηθεί τον Κύριό του, τον Ιησούν, τον Ναζωραίο, μπροστά στους στρατιώτες και μπροστά στους δούλους, και μάλιστα ορκιζόταν ότι δεν ξέρει τον Ιησούν, τον Ναζωραίο. Τώρα είναι μαζί με τον Ιωάννη, η ψυχή του προφανώς είναι βαριά, και άκουσε από τη Μαρία λέγουσα: «Εσήκωσαν τον Κύριον εκ του μνημείου και δεν εξεύρουν που έθεσαν αυτόν». Δεν τόλμησε να πει ότι είδε δύο αγγέλους που της είπαν ότι ανεστήθη ο Ιησούς. Εκείνο που μπόρεσε είναι η αδυναμία του ανθρώπου που δεν έχει αναγεννηθεί. Η αδυναμία του ανθρώπου που δεν κατοικεί ο Χριστός μέσα του. Η αδυναμία του ανθρώπου που έχει χαθεί ο Χριστός από τη ζωή του. Σήκωσαν τον Κύριο, το πτώμα του, και δεν εξεύρωμεν που έθεσαν αυτόν. Και ο Πέτρος και ο Ιωάννης άρχισαν να τρέχουν
για να φτάσουν στο μνημείο να δουν τι συμβαίνει. Πρώτος και πιο γρήγορα έτρεξε ο Ιωάννης, αλλά φοβήθηκε να μπει μέσα στον τάφο. Ήλθε στη συνέχεια ο Πέτρος, εισήλθε και καθώς εισήλθε είδε τα σάφανα, αλλά το σώμα του Κυρίου έλειπε. Δεν εννόησαν και δεν επίστευσαν ότι ο Ιησούς Χριστός ανεστήθη, διότι δεν μπορούσαν να κατανοήσουν τις γραφές ότι έπρεπε να αναστηθεί ο Ιησούς εκ των νεκρών. Και στη συνέχεια ήλθαν και άλλες γυναίκες μαζί με τον Πέτρο και τον Ιωάννη, αλλά όταν έφυγε ο Πέτρος και ο Ιωάννης έφυγαν και αυτές. Μόνη της έμεινε η Μαρία. Μαρία η Μαγδαληνή, που φαίνεται ότι η αγάπη της ήταν πιο μεγάλη και από του Ιωάννη και από του Πέτρου και από όλες τις άλλες γυναίκες. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, αυτός που αγαπάει πολύ τον Χριστό έχει ιδιαίτερη μεταχείριση από το Θεό. Ιδιαίτερη μεταχείριση. Καθόταν λοιπόν εκεί και έκλαιγε. Και στο κλάμα της ο Ιησούς ανταποκρίνεται. Ανταποκρίνεται με τρόπο έξω ακόμη και από την εξουσία και τη δύναμη και το σχέδιο που έχει ο Θεός για Αυτόν. Στο κλάμα της εκζήτησης. Στο κλάμα της αγάπης. Γι' αυτό λέει ο Κύριος μας, εγώ κατοικώ στο ταπεινού το πνεύμα και στο συντετριμένου, συντετριμένου, στο πενθούντα την καρδιά. Μακάρι οι πενθούντες, είπε κάποτε πριν το θάνατό του Ιησούς Χριστός, γιατί οι πενθούντες θα παρηγορηθούν. Αν δεν πενθείς, δεν παρηγορείσαι από τον Χριστό. Ιδιαίτερη επιμένω σε αυτό, για να μην τρεπόμαστε όταν κλαίμε από αγάπη συντριβή καρδιάς και να ξέρουμε ότι κλαίγοντας από εξήτηση, όχι δεν πάνε καλά τα πράγματα ή από φόβο, αλλά από εξήτηση στον Κύριο, ο Θεός σε αυτούς τους ανθρώπους ανταποκρίνεται με ένα ιδιαίτερο τρόπο αγάπης. Σε αυτούς που έχουν όμως σκληρή καρδιά, σε αυτούς που έχουν αδιαφορία, ο Θεός δεν ανταποκρίνεται, τουλάχιστον με τον ίδιο τρόπο. Όλους τους αγαπάει. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό για μας, εάν εξητούμε τον Χριστό, να ζητήσουμε από τον Θεό να τον αγαπήσουμε τον Χριστό με όλη μας την καρδιά, την ψυχή, τη δύναμη και τη διάνοια. Για αυτά που κάνει, που έκανε, που κάνει και θα συνεχίζει να κάνει για μας. Για το πόσο πολύ μας αγάπησε. Για το ότι έδωσε την ψυχή του υπέρ ημών. Εάν σήμερα, και είναι πολύ σημαντικό αγαπημένα μου αδέλφια αυτό, η καρδιά μας είναι αδιάφορη για το πρόσωπο του Χριστού, απαιτείται μετάνοια. Αν η καρδιά μας είναι αδιάφορη για τα αδέλφια μας και ιδίως τους ελάχιστους, τους ελάχιστους που εμείς τους έχουμε καθορίσει ως ελάχιστους, γιατί μπορεί να είναι μεγάλος ο άνθρωπος αλλά εσύ να τον έχεις εξουθενήσει και να τον έχεις καταστήσει ελάχιστο. Εάν η καρδιά μας είναι αδιάφορη, ψυχρή, κρύα για το πρόσωπο του Χριστού, ο οποίος κρύβεται μέσα στην ψυχή, στη ζωή του ελάχιστου από σένα προσδιορισμένου αδελφού, είναι καιρός για μετάνοια. Σήμερα να φύγουμε μετανοημένοι. Εγώ θέλω μια ιδιαίτερη ανταπόκριση αγάπης του Χριστού για μένα, αλλά δεν έρχεται κάνοντάς μου χατήρι ο Χριστός, αλλά θα έρθει κατά χάριν όταν δει τη συντετριμένη μου καρδιά. Και τι είναι αυτό που σκληρύνει την καρδιά μου ή την οδηγεί στην αδιαφορία? Η επιθυμία
των σαλευωμένων. Η πίκρα στην καρδιά μας που δεν είναι καθαρή. Ο δόλος στο πνεύμα μας, η πονηριά. Όταν χρησιμοποιούμε πονηριά ή σκεφτόμαστε με πονηριά. Και όταν τα χέρια μας πράττουν όχι το αγαθόν αλλά το πονηρόν. Πώς λοιπόν μπορούμε να τα αποκτήσουμε αυτά? Με το να αγαπήσουμε τον Χριστό. Και πώς θα αγαπήσουμε τον Χριστό? Να το ζητήσουμε από το Θεό. Γιατί η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας δια του Πνεύματος του Αγίου. Η Μαρία λοιπόν που αγάπησε σφόδρα, απέδειξε την αγάπη της μένοντας μόνη της δίπλα στον τάφο κλαίγοντας. Το ξαναλέω. Όλοι έφυγαν. Η μόνη που έμεινε, μόνη της, στον τάφο κλαίγοντας και εξητώντας, όχι τον Ανεστημένο που δεν το είχε πιστέψει, αλλά το νεκρό σώμα του Κυρίου της, για να το φροντίσει και να το περιποιηθεί. Αυτό θα πει αγάπη. Αγαπάς έστω και αν δεν περιμένεις, έστω και αν δεν ελπίσεις. Απλώς αγαπάς. Γιατί αν αγαπάς τους αγαπώντας σε, ποια χάρη οφείλεται είσαι. Η αγάπη που θέλει ο Χριστός είναι όταν πια έχουν τελειώσει όλα. Όταν δεν περιμένεις από κανέναν ούτε από τον Χριστό. Όταν βλέπεις ακόμη ότι ο Λόγος του Θεού είναι σκληρός για σένα. Για την κατάσταση που βρίσκεσαι. Όταν βλέπεις ότι ο Χριστός δεν μπορεί να κάνει τίποτα πια για σένα. Είναι τελειωμένη η υπόθεση. Εκεί εκδηλώνεται η αγάπη. Εκεί. Και εκεί ανταποκρίνεται με ιδιαίτερο τρόπο ο Θεός σε αυτή την αγάπη. Δεν ζήταγε βοήθεια από τον Χριστό. Δεν ζήταγε. Τι να ζητήσει από έναν πεθαμένο? Πεθαμένο. Τελειωμένη υπόθεση. Ζήταγε να φροντίσει το σώμα το νεκρό. Και αισθάνεται μια παρουσία. Ενώ έκλαιγε πίσω της, τα μάτια της ήταν κλειστά γιατί δεν επιτρεπόταν να δει Ανεστημένο ακόμη τον Ιησού. Και νομίζοντας ότι είναι ο Κυπουρός, του λέει: «Μήπως εσύ πήρες το σώμα του Κυρίου μου?» Και συνεχίζει: «Πες μου που είναι και θα πάω εγώ να το σηκώσω και να το φέρω». Έχετε δει το σώμα του ανθρώπου πόσο βαρύ είναι όταν δεν βοηθάει? Εγώ θα πάω να το σηκώσω και να το φέρω. Και ακούει κάτι που δεν περίμενε ποτέ να ακούσει. Αλληλούια. Πόσο μ' αρέσει να ακούμε αυτά από τον Χριστό που δεν περιμένουμε ποτέ να ακούσουμε. Αμήν, αδελφοί. Κύριε Ιησού Χριστέ μου. Αυτός είναι ο Χριστός, αδελφοί. Κάνει πράγματα που δεν περιμένεις. Λέει λόγια που δεν φαντάζεσαι. Ενεργεί κατά τέτοιο τρόπο που δεν μπορείς να φανταστείς, να συνειδητοποιήσεις. Μαρία, μάλλον πρώτον είπε, γίνε, γιατί κλαίεις? Και η Μαρία είπε, γιατί πήραν το σώμα του Κυρίου μου. Και μπροστά σε αυτή την ομολογία και τα δάκρυα, ο Κύριος απεκάλυψε τον εαυτό του προκαιρού. Μαρία, και με το Μαρία άνοιξαν τα μάτια της, άνοιξε η καρδιά της, άνοιξε η ψυχή της. Και φώναξε «Ραβουνί», που σημαίνει «Διδάσκαλέ μου», και αποκαλύπτεται πια ο Ιησούς. Καθώς τη βλέπει να τρέχει άλλη μια φορά, όπως κάποτε και όπως πάντοτε στη ζωή της, να πέσει στα πόδια του κλαίγοντας, αλλά αυτή τη φορά από χαρά. Γιατί τον είδε Ανεστημένο. Και έτσι λέει: «Μη μ' αγγίζεις. Μη μ' αγγίζεις, γιατί
Ανεβαίνω προς τον Πατέρα μου και προς τον Πατέρα σας και προς το Θεό μου και το Θεό σας. Αλλά όμως πήγαινε προς τους αδελφούς μου και πες τους το. Η Μαρία τώρα έφυγε πετώντας. Γιατί? Γιατί απεκαλύφθη η χάρις του Χριστού και η δύναμη του Χριστού σε αυτήν. Μέχρι ένα δευτερόλεπτο πριν ήταν κλαίουσα, απογοητευμένη, απελπισμένη, του θανατά θα λέγαμε. Βεβαίως με την καρδιά της γεμάτη αγάπη. Τώρα πάλι η καρδιά της είναι γεμάτη αγάπη, αλλά δεν έχει ούτε πένθος, ούτε απελπισία, ούτε απογοήτευση. Μόνο ο Χριστός τα κάνει αυτά, αδερφοί. Μόνο ο Χριστός αλλάζει τα πράγματα μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Και πώς? Με ένα λόγο του. Είναι αυτός που είπε γεννηθεί το φως και γένετο. Μόνο ο Χριστός. Σε ποιον? Σε αυτόν που τον αγαπάει. Σε αυτόν που τον εκζητεί. Σε αυτόν που τον περιμένει. Σε αυτόν που περιμένει αυτά που δεν περιμένει να γίνουνε. Σε αυτόν που ελπίζει αυτά που δεν γίνονται. Πετώντας έφυγε. Πετώντας. Αλλά και οι άλλες γυναίκες καθώς γύριζαν συνάντησαν άγγελο που τις ξαναείπε ότι έχει αναστηθεί ο Χριστός και έτσι όλες οι γυναίκες με πρώτη την Μαρία τη Μαγδαληνή πήγαν στους μαθητάς και έλεγαν ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθη. Αυτές είδαν τον Ιησούν, πίστεψαν. Οι μαθητές ακόμη, δια των φόβων των Ιουδαίων, ήσαν κλεισμένοι μέσα στον εαυτό τους, χωρίς χαρά, χωρίς ελπίδα, χωρίς αναγέννηση, χωρίς δύναμη. Μάλιστα συζητούσαν μεταξύ τους, ότι ήρθαν κάποιες γυναίκες και μας τάραξαν λέγοντας ότι ο Χριστός αναστήθη, αλλά μάλλον φαντασίες ήταν. Και άρχισαν οι μαθητές να μαζεύονται. Ήταν και ο Πέτρος εκεί που τους έλεγε «Τον είδα κι εγώ, είναι αναστημένος». Και εισέρχονται και δύο που ήρθαν το βράδυ πια από Εμαούς, οι οποίοι ενώ πήγαιναν στο χωριό τους, απελπισμένοι κι αυτοί, απογοητευμένοι, και έλεγαν ότι αυτός τον οποίον ελπίζαμε πέθανε καθώς τον σταύρωσαν οι αρχιερείς και χάσαμε εμείς την ελπίδα μας να λυτρώσει τον Ισραήλ. Ο Κύριος όμως είναι μαζί τους. Και αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί, πολύ σημαντικό. Έστω και όταν φεύγεις απελπισμένος, ο Κύριος είναι δίπλα σου να σε επιστρέψει. Και να πω και το πω αλλιώς, πόσες φορές δεν μας έχει επιστρέψει όλους ο Χριστός? Πόσες φορές που χάνουμε την ελπίδα μας, χάνουμε την πίστη μας, και πόσες φορές δεν βρισκόμαστε και μακριά από τον Χριστό, από τους μαθητάς, από την κοινωνία μεταλλήλων, στο χωριό μας. Αλλά ο Χριστός τους αγαπάει και θα τους επιστρέψει με προσωπική επίσκεψη και επέμβαση. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, εν Χριστώ Ιησού απελπισία δεν υπάρχει. Και αν υπάρξει, είναι βέβαιο ο Θεός ότι μπορεί να τα αλλάξει όλα. Με άλλη μορφή λοιπόν, χωρίς να τον γνωρίσουν, προσκολάτε σε αυτούς. Και τους λέει, γιατί είσαστε σκύθροποι? Γιατί είσαστε λυπημένοι? Και αυτοί εξέφρασαν αυτόματα, αυθόρμητα την ψυχή τους. Δεν βρίσκεσαι εσύ εδώ?
Δεν είδες ότι οι αρχιερείς και οι άρχοντες καταδίκασαν σε θάνατο αυτόν ο οποίος ήταν δυνατός εν λόγω και έργο, και ήταν αυτός τον οποίον εμείς ελπίζαμε ότι μέλει να λυτρώσει τον Ισραήλ? Και ρωτάς γιατί είμαστε σκυθροποί? Είμαστε σκυθροποί γιατί πέθανε ο Χριστός, η ελπίδα μας. Είμαστε σκυθροποί γιατί τον σκοτώσανε. Είμαστε σκυθροποί γιατί τον σκοτώσαμε με την απιστία μας, με την αμαρτία μας. Και όταν είναι πεθαμένος ο Χριστός στη ζωή μας, στη ζωή μου, δεν υπάρχει άλλη κατάσταση στην οποία ζω. Απελπισία, φόβος, αγωνία, απογοήτευσης, θλίψης, νεύρα. Ο φόβος μετατρέπεται σε νεύρα επάνω σε αυτούς που είσαι πιο δυνατός, και μετατρέπεται σε ξεφτύλα μπροστά σε αυτούς που είναι πιο δυνατοί από σένα. Αυτός είναι ο άνθρωπος, αδερφοί. Αυτοξεφτυλίζεται στους πιο δυνατούς του γιατί τους φοβάται, και ξεφτυλίζει τους αδυνάτους γιατί δεν τους φοβάται, επειδή έχει χάσει το φόβο του Θεού. Έτσι γίνομαι, έτσι γινόμαστε όταν πεθάνει ο Χριστός που ελπίζαμε σε Αυτόν, για να κάνει τα πράγματα έτσι όπως εμείς τα θέλαμε, και δεν είχαμε σκεφτεί ότι ο Θεός θέλει να γίνουν τα πράγματα κάπως αλλιώς από αυτά που εμείς θέλαμε, πολύ πιο σημαντικά, πολύ πιο ένδοξα, πολύ πιο όμορφα, πολύ πιο ευτυχισμένα και ευλογημένα. Έτσι ήταν και αυτοί. Και τότε άρχισε να τους κηρύττει το Λόγο του Θεού ο Ιησούς Χριστός. Να τους λέει ότι ήταν και γραμμένο έτσι να γίνει. Έτσι ήταν το θέλημα του Πατρός. Έτσι εφάνιε βαρέστον εις το Θεό. Μη θυμώνετε, μην αγριεύετε, μην αγριεύεστε, μην απογοητεύεστε. Μην χάνετε την ελπίδα σας. Έτσι έπρεπε να γίνει. Και ο Λόγος του Θεού έφτανε σαν βάλσαμο στην καρδιά τους. Και σιγά σιγά έφευγε η θλίψη. Έφευγε ο φόβος. Λες να είναι έτσι πως τα λέει αυτός? Γιατί ο Λόγος του Θεού έχει δύναμη από όπου και αν βγαίνει. Γιατί πάντοτε βγαίνει από τον Χριστό δια του Πνεύματος του Αγίου. Και άρχισε ο Λόγος της πίστεως να γεμίζει την καρδιά την άδεια με την ελπίδα για τον Χριστό. Και όταν έφτασαν στο σπίτι τους, ο Κύριος προσεποιήθη ότι προχωράει περαιτέρω. Γιατί? Γιατί είναι γραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί. Αιτείτε και θέλει σας δοθεί. Ζητείτε και θέλετε ευρύ. Κρούετε και θέλει σας ανοιχθεί. Γιατί μόνο πάσο ετών λαμβάνει, ο ζητών ευρίσκει και στον κρούοντα ανοίγεται. Εάν δεν ζητήσεις, εάν δεν αιτήσεις, αν δεν χτυπήσεις την πόρτα του Χριστού, ο Χριστός δεν έρχεται. Γιατί? Γιατί είναι Κύριος. Θέλει να τον θέλεις. Θέλει να του δείξεις ότι τον θέλεις. Θέλει να ακούει τη φωνή σου, για να κατεσχύνεται ο διάβολος και να δοξάζεται ο Χριστός. Γιατί δεν κάνει χατήρια, χάρη κάνει στην εξήτησή σου. Ανταποκρίνεται στην πίστη σου όταν εξητάς με πίστη, και ανταποκρίνεται με ιδιαίτερο τρόπο στα δάκρυα της αγάπης σου. Με ιδιαίτερο τρόπο. Και όταν προσεποιήθη ότι έφευγε, έλα, έλα εδώ, μη φεύγεις. Κοίταξε, νυχτώνει, πού θα πας? Αυτό τους ένιωξε, του πού θα πάει. Αλλά αυτό τους ένιωξε. Όχι για αυτό που ήταν, αλλά για αυτά που έλεγε. Δεν ήξεραν ποιος ήταν, αλλά άκουγαν τι έλεγε. Και δεν ελκύονται
από το πρόσωπο του Ιησού, αλλά ελκύονται από το Λόγο του Θεού, που είναι και Λόγος του Χριστού. Γιατί η πίστη έρχεται δια της ακοής και αυξάνεται δια της ακοής και ενδυναμούται μέσα στη ζωή του ανθρώπου δια της ακοής, και η ακοή δια του Λόγου του Θεού. Περίμενε, έλα μέσα, έλα σπίτι μας. Θέλουμε κι άλλο να μας μιλήσεις. Θέλουμε κι άλλο να ακούσουμε τα λόγια του Θεού. Γιατί βλέπουμε ότι ο Λόγος του Θεού αναστατώνει την ψυχή μας, καίει την καρδιά μας. Κάτι καλό προμηνύεται τώρα που καίγεται η καρδιά μας καθώς ακούμε το Λόγο του Θεού. Και ο Ιησούς μια φορά του είπανε να έρθει και ήρθε. Δεν επέμενε, ήθελε όμως να τον φωνάξουν. Μπήκε μέσα, έκατσαν στο τραπέζι, και καθώς έκατσαν στο τραπέζι, σαν Κύριος που είναι, πήρε τον άρτο να τον κόψει. Και εκεί πιστεύω είδαν τους τύπους των ύλων στα χέρια. Κατάλαβαν ότι είναι ανεστημένος, τους απεκαλύφθη ότι είναι ο ανεστημένος Χριστός. Και ξαφνικά έφυγε. Δεν χρειαζόταν άλλο τώρα αυτός. Τώρα αυτοί είχαν τον ανεστημένο Χριστό πάντοτε. Είπαν πω, γι' αυτό και εγώ ήταν η καρδιά μας όταν ακούγαμε τα λόγια του. Σηκώ τώρα να φύγουμε, να πάμε στους μαθητάς εκεί που έπρεπε να ήταν και από όπου δεν έπρεπε ποτέ να είχαν φύγει. Και σηκώθηκαν νύχτα πλέον και πήγαν στους μαθητάς, τους βρήκαν εκεί και ήταν άλλοι άπιστοι και άλλοι ήταν πιστοί. Άλλοι είχαν δει τον Χριστό, άλλοι δεν τον είχαν δει τον Χριστό. Κάθισαν και ενώ συζητούσαν μεταξύ τους και απιστούσαν μάλιστα, εμφανίζεται μπροστά τους ο Χριστός. Τώρα πια σε αυτούς που είναι μαζεμένοι ομοθυμαδών για να εξητήσουν και να διερευνήσουν περί της Ανάστασης του Χριστού, τώρα πια ο Χριστός θα έρθει ανάμεσά τους. Και αδερφοί αγαπητοί, είναι πολύ σημαντικό να πιστέψουμε ότι όταν μέσα στο σπίτι μας μιλάμε για τον Χριστό, εκεί είναι ο Χριστός και είναι ένδοξος εκεί. Όταν μιλάμε για άλλα πράγματα, και αν μάλιστα είναι αμαρτία, από εκεί φεύγει ο Χριστός. Όταν σκεφτόμαστε τον Χριστό και μιλάμε με τον Χριστό, είναι μαζί μας. Όταν μιλάμε με τη γυναίκα μας, με τον άντρα μας, με τα αδέλφια μεταξύ τους, για τον Χριστό, εκεί ο Χριστός είναι μαζί τους. Και ακούει προσεκτικά. Και ετοιμάζεται να απαντήσει. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, αδερφοί αγαπητοί, αν είμαστε μόνοι μας, να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού και να προσευχόμαστε. Αν είμαστε με κάποιον άλλον, να μιλάμε για τον Χριστό. Και αν είμαστε περισσότεροι, να δοξάζουμε τον Χριστό. Είναι πολύ σημαντικό να είναι ο Χριστός μαζί σου πάντοτε. Να μην τον διώχνεις. Γιατί θα είναι, αρκεί είναι εσύ να μην τον διώξεις. Να μην τον διώξεις με τις σκέψεις της αμαρτίας, με τη τελειότητα, με τη χαλασμένη καρδιά σου, με το έργα της απιστίας, με σκέψεις και επιθυμίες για τα σαλευόμενα. Όταν στάθηκε μπροστά τους, τα χάσαν όλοι. Κλειστές οι πόρτες, γιατί από εδώ και πέρα πιο ο Χριστός ανεστημένος είναι πανταχού παρών. Διατίστε τεταραγμένοι και διατί αναβαίνωση στις καρδίες σας διαλογισμοί, δέστε τα σχήρας μου και τους πόδας μου ότι αυτός εγώ είμαι. Ψηλαφίσατε με και ιδέτε, διότι πνεύμα, φάντασμα καθώς λέγετε εσείς, σάρκα και οστά δεν έχει καθώς εμέ θεωρείτε έχοντα. Και τούτο λοιπόν έδωξε εις αυτούς τα σχήρας και τους πόδας.
και στη συνέχεια συνέφαγε μαζί τους. Γιατί λέει, εγώ κρούω τη θύρα, δεν τη σπάω τη θύρα από μέσα. Κρούω τη θύρα. Αν κάποιος ακούσει και μου ανοίξει, εγώ θα εισέλθω, θα φάω μαζί του και αυτός θα φάει μαζί μου. Και σήμερα το πιστεύω, αδερφοί, ότι ο Χριστός χτυπάει την καρδιά μας. Χτυπάει την καρδιά μας και μας προσκαλεί σε μια ιδιαίτερη προσέγγιση προς τον Χριστό, με πίστη, με αγάπη και με ελπίδα. Και όταν απαντήσουμε σε αυτή την πρόσκληση με την πίστη μας, την αγάπη μας και την ελπίδα μας, τότε ο Χριστός μπορεί και θέλει να κάνει μεγαλεία στη ζωή του καθενός μας. Να κάνει αυτά που δεν γίνονται. Να συμβούν αυτά που δεν μπορείς να φανταστείς. Και να μετατρέψει την κατάρα σε απόλυτη ευλογία. Μπορεί. Αμήν. Το πιστεύουμε, αδελφοί. Είναι πρόσκλησης. Είναι πρόσκλησης. Είναι πρόσκλησης Χριστού. Μπορεί στην ανταπόκρισή σου με πίστη στο Λόγο του Θεού, στα Λόγια του Θεού, με αγάπη στο Χριστό και στο Λόγο Του και με ελπίδα στην παντοδυναμία Του, να μετατρέψει το σκοτάδι σε φως. Να μετατρέψει το κακό σε καλό. Να μετατρέψει την απελπισία σε βεβαιότητα και την απογοήτευση σε δόξα Θεού. Αρκεί εμείς να πούμε αμήν, Κύριε, βόηθησέ με στην απιστία μου. Αμήν, Κύριε, βόηθησέ με στη λιγοστή αγάπη μου. Αμήν, Χριστέ μου, βόηθησέ με στη μικρή ελπίδα που έχω. Γιατί έχουμε, γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ. Δεν είμαστε εδώ περαστικοί. Εδώ είμαστε γιατί έχουμε πίστη, έστω και λίγο. Γιατί έχουμε αγάπη στο Χριστό, έστω και ασήμαντη. Και έχουμε και ελπίδα ότι είναι ο παντοδύναμος Θεός και τα πάντα μπορεί να κάνει και να αλλάξει. Γι' αυτό είμαστε εδώ, έστω και μικροί. Και έρχεται ο Θεός και λέει, ελάτε και εγώ θα σου δώσω πίστη αν μου ζητήσεις. Θα σου δώσω αγάπη αν μου ζητήσεις. Θα σου δώσω ελπίδα αν μου ζητήσεις και θα σου αποκαλυφθώ ένδοξος, αιώνιος, παντοδύναμος Θεός. Μόνο μείνε και περίμενε. Τους έδειξε τα πόδια του, τα χέρια του, την πλευρά του. Αυτοί πίστεψαν, έφαγαν μαζί του. Και τότε συνέβη αυτό που κάνει πάντοτε ο Χριστός. Και πιστεύω ότι είναι η αρχή, το πιστεύω βάσιμα από το Λόγο του Θεού, η αρχή των μεγάλων πραγμάτων. Δίνηξεν εις αυτούς το νουν για να κατανοήσωση τας γραφάς. Αναγεννήθηκαν. Είναι μαζί τους ο Χριστός, είναι μαζί με τον Χριστό, τον βλέπουν και το πρώτο πράγμα που κάνει ο Χριστός, γιατί δεν μπορείς να κατανοήσεις τις γραφές. Οι γραφές δεν σπουδάζονται, δεν διδάσκονται. Αποκαλύπτονται από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Και αποκαλύπτονται, αν και είναι αποκεκαλυμμένες, αποκαλύπτονται σε αυτούς που ο Χριστός ανοίγει το νουν δια να καταλάβωση τας γραφάς. Αυτό είναι όλο το μυστικό και εδώ είναι η αρχή των πραγμάτων. Εδώ είναι το μεγαλείο. Δεν είναι να τις μάθουν απ' έξω τις γραφές και να τις απαγγέλουν. Δεν είναι να έχουν γνώση των γραφών που φυσεί, που κάνει τον άνθρωπο να υπερηφανεύεται. Είναι να έχουν αποκάλυψη των γραφών και να τις πιστεύουν. Πιστεύεις ότι ο Κύριος έρχεται ταχαίως? Αυτό είναι ένα θαύμα.
θαύμα. Θαύμα που δεν έγινε από τα ανθρώπινα λόγια. Έγινε από τον Χριστό, για που σου αποκαλύπτει το λόγο του, ανοίγοντας τη διάνοιά σου να καταλαβαίνεις. Είναι ένα θαύμα. Πιστεύεις ότι ο Χριστός βαφτίζει με πνευμάχιο? Αν δεν το πίστευες, δεν θα είχες βαφτιστεί. Είναι ένα θαύμα που το πίστεψες και έρχεσαι να το εξητήσεις και στο χαρίζει. Πιστεύεις στην αρπαγή της Εκκλησίας? Είναι ένα θαύμα. Μορία είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού στους ανθρώπους. Σκάνδαλο στους Ιουδαίους. Ζωή αιώνιος στους πιστεύοντας. Γιατί? Γιατί ανοίγει το μυαλό μας. Και άνθρωποι αγράμματοι και ιδιώτες καθίστανται σοφοί του Θεού. Αλλά και καθώς ο Κύριος κάλεσε τα μωρά του κόσμου τούτου, τα ασθενή του κόσμου τούτου, τα αγενή του κόσμου τούτου, τα εξουθενημένα, τους πενθούντες, τους ταλαιπωρημένους, τους μετατρέπει. Από μωρών του κόσμου τούτου σε μωρών του Θεού, σοφότερο όλων των ανθρώπων. Γιατί? Γιατί ανοίγει το νου τους και μετατρέπει το ασθενές του κόσμου τούτου σε ασθενές του Θεού, ισχυρότερο όλων των ανθρώπων. Γιατί? Γιατί τους δίνει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και ο άνθρωπος πια δεν περπατάει εν φαντασία, αλλά περπατάει μέσα και στην αγάπη του Χριστού και στην αλήθεια του Χριστού. Και έχει μια ελπίδα βεβαία και ασφαλή, η οποία είναι η άγκυρα της ψυχής του, καθώς την πετάει πάνω στο θρόνο της χάριτος του Χριστού. Και εκεί μένει στερεός και αμετακίνητος, δοξάζοντας το Θεό. Ανάμεσά τους δεν ήταν ο Θωμάς. Δεν ήταν ο πιο άπιστος. Ήταν αυτός που δεν είχε δει τον Χριστό ανεστημένο. Του λέγανε ανεστήτη, λέει, αν δεν το δω δεν το πιστεύω. Κανείς δεν το πίστεψε αν δεν το έβλεπε. Οι πρώτοι όλοι είδαν ανεστημένο τον Χριστό και πίστεψαν. Το ίδιο και ο Θωμάς. Εάν δεν βάλω τα χέρια μου στα σημάδια του, τα δάχτυλά μου στα σημάδια των χεριών του, το χέρι μου στο σημάδι της λόγχης, δεν θα το πιστέψω. Και ο Κύριος εμφανίστηκε και πάλι Κυριακή. Την άλλη Κυριακή. Εκεί ήταν ο Θωμάς. Γιατί ήταν ο Θωμάς εκεί, αφού δεν είχε πιστέψει? Κάτι είχε κάνει ο Θεός. Τον είχε ελκύσει. Σε αγάπησα με αγάπη σε αιώνια και σε ήλκυσα με έλεος. Τον ήλκυσε ο Θεός Πατέρας. Δεν είχε πιστέψει ότι είναι ανεστημένος, αλλά πήρε καλή απόφαση να πάει εκεί που μαζεύονται οι μαθητές του Χριστού. Εκεί θα τον επισκεφθεί ο Χριστός. Με το λόγο του, με την παρουσία του, με τη δύναμή του. Και παρουσιάστηκε πιστός στην εξήτηση του ανθρώπου, πιστός στην απιστία του ανθρώπου που θέλει να πιστέψει. Του λέει, έλα εδώ Θωμά. Αλληλούια. Για βάλε τα δάχτυλά σου στα σημάδια από τα καρφιά μου, βάλε τα χέρια σου στην πλευρά μου και μη γίνου άπιστος αλλά πιστός. Και ο Θωμάς φώναξε, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Και είπε αυτό που ισχύει για μας. Με είδατε και πιστέψατε. Μακάριος, ευλογημένος και χαρούμενος είναι αυτός που δεν θα με δει και θα πιστεύσει. Και πώς θα πιστεύσουμε? Πώς θα πιστεύσω αν δεν ακούσω το Λόγο του Θεού? Και πώς θα ακούσω το Λόγο του Θεού αν δεν κηρυχθεί? Και πώς θα κηρυχθεί αν δεν αποσταλεί από τον Χριστό? Και όταν θα αποσταλεί από τον Χριστό ο δούλος του Θεού, τότε θα ανοίξει την καρδιά τους να προσέχουν στα λαλούμενα υπό του Παύλου, και συνέχεια θα έρθει ο Χριστός να ανοίξει το νου να καταλάβουν τις γραφές. Και αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού.
Και η Εκκλησία του Χριστού τι λέει? Τώρα χρειαζόμαστε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Τώρα ας πάμε στο όρος, στην Πεντηκοστή. Εκεί να μας βαφτίσει ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο. Και όταν ολοκληρωθεί το σχέδιο του Θεού με την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, τότε είναι μάρτυρες, γίνονται οι άνθρωποι, γίναμε, είμαστε, εάν το θέλουμε, και συνεχίζουμε το θέλουμε. Και δεν πλανηθεί η καρδιά μας από τη ματαιότητα, και δεν χαλάσει το πνεύμα μας από τη δολιότητα, και δεν καταστραφεί η καθαρότητα της καρδιάς μας από το ψέμα, και δεν λερωθούν τα χέρια μας από την αμαρτία. Τότε είμαστε μάρτυρες του Ιησού Χριστού, όπως τότε στα Ιεροσόλυμα, στη Σαμάρια και σε όλη την Οικουμένη. Με αποστολή, με έργο, με καρπό πολύ, αλλά ιδιαίτερος με την ευλογία του Θεού πλήρης στη ζωή μας. Αμήν.